Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ το Κυπριακό Παράθυμα για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Και θα ξεκινήσουμε να δούμε κάποια θέματα του φωτισμού και το πόσο σπουδαίος καταναλωτής είναι όχι μόνο στο εσωτερικό χώρο αλλά και στον εξωτερικό. Αλλά πριν αρχίσουμε να δούμε σιγά σιγά τα ζητήματά του, ας κάνουμε ένα σύντομο οδικό ταξίδι από την περιοχή της Αθήνας. Δεν πρόλαβα να βάλω τις αντίστοιχες διαδρομές εδώ στην Κύπρο για να το κάνω πιο φιλικό σε εσάς. Η διαδρομή αυτή είναι όσοι έχετε βρεθεί στην Ελλάδα πηγαίνοντας από την Αθήνα προς την Θεσσαλονίκη. Μια αντίστοιχη διαδρομή υπάρχει και από την Αθήνα προς την Πελοπόννησο. Και σε λίγα δευτερόλεπτα, μόλις διανύσαμε με αυτές τις διαφάνειες περίπου 20 χιλιόμετρα βόρεια, και όπως σας είπα, και αντίστοιχη διαδρομή υπάρχει προς την Πελοπόννησο περίπου 10 χιλιόμετρα. Τι δεν είδαμε ουσιαστικά σε αυτές τις διαφάνειες, δεν ξέρω αν τις πήγα πολύ γρήγορα ή δεν το προσέξατε, ότι υπάρχουν ιστοί φωτισμού, αχρίαστοι, η περιοχή δεν ήταν αστική. Αν κάνει κάποιος πολύ γρήγορα τους υπολογισμούς, η εγκατεστημένη ισχύ αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 500 κιλοβάτ, λειτουργούν και περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ πληρώνεται στην ηλεκτρική ενέργεια. Τώρα υπάρχουν δράσεις για να μειωθεί περίπου στο 60% και το κόστος αυτό να πέσει περίπου στα 160.000 ευρώ. Αλλά ουσιαστικά δεν είναι το ζήτημα αυτό. Γιατί εδώ έχω σημειώσει, αν έβλεπε κάποιος την περιοχή αυτή το βράδυ από το δορυφόρο, θα δείτε, έχω σημειώσει τις περιοχές ότι είναι ουσιαστικά αυτό που σας είπα, εκτός αστικής περιοχής, είναι ένας αχρίαστος φωτισμός. Γι' αυτό είναι ένα παράδειγμα και να σας δείξω τη διαφάνεια που είναι ένα καμπανάκι προς όλους και που ασχολούνται με τον ενεργειακό σχεδιασμό. Μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας ότι η έλεση των LED έχει λύσει το ενεργειακό θέμα στο φωτισμό και ότι υπάρχει μείωση ή είναι πιο ενεργειακά αποδοτικά. Όμως το 2021 οι πρώτες παγκόσμιες εκθέσεις δείχνουν μια αύξηση στην κατανάλωση που είναι περίπου στο 4-5%. Και αυτό σίγουρα οφείλεται ότι γινόμαστε πιο καταναλωτικοί, τα κτίρια μας γίνονται με περισσότερα τετραγωνικά, ανά άτομο. Παρότι, όπως σας είπα, ο δρόμος για πιο αποδοτικά φωτιστικά έχει ανοίξει, εμείς έχουμε φυσυχαστεί και καταναλώνουμε απρόσκοπτα την ενέργεια. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε, στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται φωτισμό στους εξωτερικούς χώρους, πρέπει να φωτίσω μια περιοχή. Υπάρχουν τεχνικές οδηγίες που τόσο και η Ελλάδα και η Κύπρος ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναπληρούμε. Και το πρώτο ερώτημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο μελητής θα πρέπει να πάρει μια απόφαση αν θα πρέπει να φωτίσει ή όχι ένα χώρο. Τα πρότυπα δεν μας λένε ότι πρέπει να τους φωτίσουμε όλους υποχρεωτικά. Οπότε είναι θέμα αρχής αυτό. Έχω ένα χόμπι σε όποια ταξίδια πηγαίνω. Χθες έβγαλε φωτογραφίες από την Κύπρο, δεν μπορούσα να βάλω κάποιες από εδώ στην παρουσίαση. Είναι από ένα πρόσφατο ταξίδι στην Κοπεχάγη. Το χόμπι μου είναι να πηγαίνω στο πιο ψηλό σημείο που μπορώ να βρω και να βγάζω φωτογραφίες και να μετά το τσούρο και το λιβασίλεμα για να δω πώς είναι φωτισμένη η περιοχή. Και εδώ στην Κοπεχάγη θα δείτε ότι είναι όντως βράδυ, έχουν ανοίξει τα φώτα στους δρόμους και περίμενα εγώ να δω τα τοπόσημα φωτισμένα. Συγγνώμη, τώρα έχει μετατοπιστεί η φωτογραφία, αλλά περίμενα, δεν ανάψανε αυτά ποτέ. Το βράδυ οι διοργανωτές του συνεδρίου εκεί μας κάνανε μια βόλτα στην πόλη και ήταν επιλογή των αρχών της πόλης να μην φωτίζουν ουσιαστικά τα τοπόσημα ή περιοχές που δεν χρειάζονται, ακόμα και σε δημόσιους χώρους όπως εδώ που είναι η κεντρική τους πλατεία. Θα μου πείτε πώς κυκλοφορούν οι άνθρωποι. Ο εγκέφαλος μας λειτουργεί φανταστικά και όταν είμαστε σε μια περιοχή που δεν νιώθουμε φόβο ή όπως εδώ βλέπετε πάλι εδώ είναι ο δημόσιος χώρος, οι άκρες είναι σωστά φωτισμένες, δεν αισθανόμαστε άγχος ότι αυτή η περιοχή είναι επικίνδυνη ή θα χαθούμε σε αυτή την περιοχή. Βέβαια, ακόμα και στην Κοπεχάγη, υπάρχουν περιοχές που είναι φωτισμένες και πρέπει να είναι φωτισμένες για το well-being των ανθρώπων, όπως εδώ είναι τα εστιατόρια. Αλλά και εδώ υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί. Βλέπετε ότι ομοιόμορφα όλα τα μαγαζιά έχουν θερμή απόχρωση στο φωτισμό, που είναι φιλική σίγουρα προς το περιβάλλον και δεν υπάρχει κάποια αναρχία και πώς ομαλά αυτό έρχεται στην ψυχολογία του ανθρώπου και στο μάτι εκτός από την κατανάλωση. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για τον εξωτερικό φωτισμό. Έχω μαζέψει κάποια παραδείγματα από καλές πρακτικές.
Στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά νησιά και απομακρυσμένοι οικισμοί, προφανώς όπως και εδώ. Υπάρχουν πολλά φωτιστικά αυτού του τύπου. Δεν θα το λέει κάποιος φωτιστικό αυτό. Στην ουσία είναι μια λάμπα η οποία είναι εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες. Δεν έχει προφανώς ούτε πιστοποίηση LVD ούτε EMC. Προφανώς είναι ένα παράνομο φωτιστικό. Υπάρχουν κάποιες κακές πρακτικές, απλά να αλλάζεις τη λάμπα. Στην πράξη όμως θα πρέπει να γίνει αλλαγή ολόκληρη του φωτιστικού σώματος. Έχουν γίνει οι αλλαγές, αρχίζουν και γίνονται παντού και εδώ έχω δει ότι έχουν μπει παντού σχεδόν φωτιστικά LED. Στην πράξη όμως μπαίνουν σωστά, μπαίνουν σωστές προδιαγραφές, χρησιμοποιείται προσαρμοστικός φωτισμός, δηλαδή κατά τη διάρκεια της νύχτας υπάρχει περαιτέρω σημείωση του φωτισμού και προφανώς κατανάλωση, αφού τα επίπεδα φωτισμού δεν χρειάζονται. Είναι διαφορετικά να κυκλοφορούν 100 άτομα και διαφορετικά να κυκλοφορεί ένα άτομο. Στις δοκιμές που κάναμε, εδώ αν μπορείτε να παρατηρήσετε, χρησιμοποίησαμε και αισθητήρες παρουσίας, όχι φυσικά σε οδούς που κυκλοφορούν τα χήματα που έχουν μεγαλύτερη ταχύτητα, αλλά σε καλλιτερίνια ή σε πεζοδρόμους που είναι αρκετά μεγάλες τα χιλιόμετρα, ας πούμε, που αφορούν τους πεζούς. Και δοκιμάσαμε διάφορες τεχνικές, έτσι ώστε τα φώτα να μειώνεται ο φωτισμός, σε πολύ χαμηλή στάθμη φωτισμού, όχι να σβήνουν. Και αυτό πραγματοποιήθηκε όχι επειδή το σκεφτήκαν η τεχνική ομάδα ή το επιστημονικό προσωπικό που ήταν ο σύμβουλοι. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις. Οι κάτοικοι είχαν συμμετοχή σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της συμμετοχής του κόσμου και των κατοίκων σε αυτό. Υπήρχαν ερωτηματολόγια, ομάδες των πολιτών περνούσαν μέσα από τα καλλιτερίμια που δοκιμαστήκαν πάρα πολλά πιλωτικά, πάρα πολλές πιλωτικές εφαρμογές με σκοπό να καταλήξουμε σε αυτή όχι μόνο που θα είναι οικονομικά αποδοτική και συμφέρουσα, αλλά και να την αγκαλιάσει ο χρήστης, γιατί αν δεν αρέσει στο χρήστη, πιστέψτε να θα βρει έναν τρόπο να κάνει override σε αυτή τη σε αυτό το πιλωτικό ή στην εγκατάσταση και να πετάξουμε στον κουβά τα χρήματα της επένδυσης. Εδώ είναι η πόλη της Δριοπίδας. Αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν γίνει αντικατάσταση και σε όλο το νησί και σε όλη τον οικισμό. Έχω σημειώσει την πρώτη κατάσταση των φωτιστικών και βλέπετε πώς αριστερά ένα οπτικό θέαμα το οποίο είναι ενοχλητικό με ψυχρό φωτισμό και έντονες πηγές, με την κατάλληλη τοποθέτηση να γίνεται πιο ήπιο, πιο θερμό και να φωτίζεται ουσιαστικά ο χώρος που χρειάζεται. Άλλο παράδειγμα, που δεν χρειάζεται να είναι ένας Δήμος, εδώ είναι μια μικρογραφία ενός Δήμου. Είναι η Πανεπιστημίο Πολύ του MPP στο ιστορικό συγκρότημα των κτηρίων στην Πατησίων, όπου έγινε μια συνολική δράση για την αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού. Δεν σκεφτήκαμε μόνο να τοποθετήσουμε τα αποδοτικά φωτιστικά και να ρυθμίσουμε την ένταση φωτισμού εκεί που χρειάζεται. Έγινε ένα πλάνο εξ αρχής και βλέπετε από τον αριθμό των 70 των φωτιστικών σωμάτων τοποθετηθήκαν 53. Δηλαδή έγινε και μια αισθητή μείωση περίπου το 30% των φωτιστικών. Το οποίο είναι ένα σημαντικό ποσοστό να σκεφτεί κάποιος το κόστος για την αρχική εγκατάσταση. Η εξοικονόμηση έφτασε στο 90%, δηλαδή κατεστημένη ισχύ έμεσα στο 10%, αλλά δεν αρκεστήκαμε μόνο εκεί. Τα φωτιστικά τις ώρες που δεν χρησιμοποιείται το κτίριο, η εξωτερική χώρη μειώνεται η στάθμη του φωτισμού στο 30% στο 50%. Αλλά επειδή για λόγους ασφαλείας ή σε συγκεκριμένες περιοχές που ήταν οι φύλακες είχαν ζητήσει πρόσβαση στα φωτιστικά, αυτό ήταν εύκολο να γίνει γιατί ήταν ένα έξυπνο σύστημα. Τα φωτιστικά επικοινωνούν μεταξύ τους με Bluetooth και από το ίδιο το κινητό οι φύλακες μπορούσαν ανά πάσα στιγμή και μπορούν να αλλάζουν τις στάθμες και να ενεργοποιούν, να απενεργοποιούν το φωτιστικό. Και επειδή ο φωτισμός δεν είναι μόνο λειτουργικός, είναι και ο αρχιτεκτονικός και ο φωτισμός ανάδειξης, θα δείτε ότι έγιναν και δράσεις για την ανάδειξη του κτηρίου και πάλι επιλέχθηκε το πιο σημαντικό τμήμα του να φωτιστεί. Βλέπετε ότι το υπόλοιπο συγκρότημα ή στα πλάινα δεν φωτίστηκε. Φωτίστηκαν συγκεκριμένες προσώψεις έτσι ώστε να δοθεί το οπτικό βάθος και η πληροφορία που χρειάζεται. Το συγκεκριμένο σενάριο είναι στην πλήρη φωταγώγηση και με βάση τους νέους κανονισμούς που θα ισχύουν στην Ελλάδα θα πρέπει οι προσώψεις και ο φωτισμός σε μνημεία να σβήνει τις προχωρημένες ώρες ή αν υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου να μειώνει το φωτισμό στο 25%. Αυτό μπορεί να προχωρήσει βέβαια
και σε κλίμακα Δήμου. Όπως εδώ είναι ένα άλλο παράδειγμα, εδώ είναι στην περιοχή της Αθήνας, έχει σημειωθεί η περιοχή του Δήμου Χολαργού. Τώρα δεν βοηθάει και εδώ ο φωτισμός και όπως θα δείτε ότι εδώ έχει γίνει αντικατάσταση των LED με 4.000 Κέλβιν, δηλαδή πιο ψυχρός φωτισμός, ο οποίος έχει πιο πολλές λαμπερές συνθήκες για το περιβάλλον. Τα φωτιστικά έχουν διάφορες κλίσεις, οπότε ο φωτισμός μπορεί να είναι προς τα πάνω. Αν απλά το αφήσω να φανεί, είναι αισθηθεί και ο μειωμένος φωτισμός που είναι προς τα πάνω. Φαίνεται δηλαδή ο ορθός σχεδιασμός πώς μπορεί να βοηθήσει στο οπτικό τοπίο του χώρου. Αν αφήσουμε τώρα τον εξωτερικό φωτισμό και πάμε στον εσωτερικό χώρο, από το 2021 υπάρχει νέα έκδοση των ευρωπαϊκών προτύπων που αν δεν το έχει κάνει η Κύπρος ακόμα θα πρέπει να ενσωματώσει τον νέο τα πρότυπα γιατί έχουν ισχύ νόμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η μεγάλη ουσιαστική διαφορά που έχει εισαχθεί με τη νέα έκδοση, είναι ότι επιτρέπει επίσημα στο μελετητή να αυξήσει τα επίπεδα φωτισμού εφόσον πληρούνται κάποιες συνθήκες. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχουν αυτά τα modifiers. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί καθώς έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής των χρηστών, όλο και μεγαλύτερης ηλικίας άτομα δουλεύουν και είναι σε χώρους εργασίας, όμως το μάτι μας καθακώς γερνάει με διπλάσιο ρυθμό από ότι το σώμα μας. Αυτό έχει αποτέλεσμα από μελέτες που έχουν γίνει να χρειάζεται περίπου και ο διπλάσιος φωτισμός για να νιώθει κάποιος ότι μπορεί να κάνει άνετα μια εργασία. Δηλαδή, αν εμείς μπορούμε να μπούμε σε ένα χώρο και να έχουμε αυτή την αίσθηση, ένα ηλικιωμένο άτομο ή ένα άτομο που πρέπει να κάνει μια εγχείρηση καταράκτη ή έχει κάποια άλλα προβλήματα στα μάτια του, θα βλέπει αυτό εδώ το αποτέλεσμα και τις ίδιες συνθήκες φωτισμού. Σε αυτό το κομμάτι, για να μην υπάρχει υπέρμετρη κατανάλωση ενέργειας, θυμηθείτε ότι η αύξηση έχει παρατηρηθεί ήδη και είναι στο 5%, σαν κανονισμός προτείνεται η αύξηση των επιπέδων φωτισμού να γίνεται τοπικά, μόνο εκεί που χρειάζεται. Δηλαδή, εδώ βλέπετε τη μεγάλη ανάγκη να υπάρχει ένας μελετητής φωτισμού, να το σχεδιάσει σωστά και να υπάρχει και σύστημα διαχείρισης, έλεγχος, έτσι ώστε ακόμα και αν υπάρχει τοπικά περισσότερος φωτισμός, αυτός να μπορεί να μειωθεί με διάφορες συνθήκες που να προσαρμόζονται τις φυσικές συνθήκες, π.χ. αν υπάρχει φυσικός φωτισμός. Άλλο παράδειγμα που μπορεί να σας φαίνεται έτσι απλό, αλλά έχει πολύ μεγάλο δυναμικό και εξοικονόμηση ενέργειας, είναι τα σχολεία. Συνήθως οι αίθουσες είναι υπερδιασωσιολογημένες στον αριθμό των φωτιστικών σωμάτων και να ξεπερνούν ακόμα εδώ είναι μια τυπική αίθουσα, μπορεί να είναι και πάνω από 16 βάτερ τετραγωνικό. Έρχεται εδώ η εύκολη λύση. Τα σχολεία, δεν ξέρω τότε στην Κύπρο αν την ευθύνη τους έχουν οι Δήμοι ή κάποιος άλλος φορέας, αλλά είναι μια πολύ εύκολη λύση για τις αρχές να κάνουν την κατάσταση των φωτιστικών ένα προς ένα. Αυτή όμως δεν είναι η λύση, γιατί δείτε εδώ ότι οι συγκεκριμένες οι τυπικές αίθουσες, η επίλυσή τους μπορεί να γίνει και με 4 φωτιστικά. Και όπως βλέπετε εδώ, με τον τρόπο τοποθέτησης, να μην γίνει καθόλου εξωτερική καλωδίωση, δηλαδή σε φυστάμενες θέσεις από τις 9 να επιλεχθούν οι 4 που να πούν τα φωτιστικά. Οι συνθήκες φωτισμού ικανοποιούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και γιατί συζητάμε τώρα αν θα μπουν 9 ή 4 φωτιστικά? Ένα φωτιστικό σώμα LED γραμμικό του ίδιου μήκους μπορεί να εκπέμπει πολύ λίγο ή περισσότερο φωτισμό, lumen. Εγώ θα το πω λίγο για να συνοηθούμε με βατ, θεωρώντας ότι έχουν όλα την ίδια φωτεινή απόδοση. Αν βάλω ένα φωτιστικό 40 βατ ή 30 ή 20, περίπου το κόστος θα είναι ίδιο, ανεξαρτήτως αν θα έχει λίγο ή περισσότερο φωτισμό. Οπότε καταλαβαίνετε πόση μεγάλη εξοικονόμηση μπορεί να έχω στο κόστος της εγκατάστασης αντί για 9 φωτιστικά, αν επιλέξω 4. Με λίγα λόγια μπορώ να κάνω τις διπλάσιες αίθουσες ή τα διπλάσια κτίρια αντικατάσταση του φωτισμού. Και αυτό που σας λέω δεν είναι μόνο στις σχολικές αίθουσες, εδώ είναι πάλι από άλλο έργο, από δημόσιο πανεπιστήμιο, πολλά κτίρια και επίπεδα με φωτιστικά σε γραφεία. Εδώ βλέπετε ότι μέσα σε αυτό το χώρο των γραφείων υπάρχουν 6 φωτιστικά, ενώ θα μπορούσαν να ήταν και 3 και 2 για λόγους ψυχολογικούς κατά κύριο λόγο, θα τοποθετηθούν 4 φωτιστικά, αλλά και εκεί πάλι έχει γίνει η κατάλληλη οικονομοτεχνική και οικονομική και φωτοτεχνική μελέτη. Οπότε, καταλήγοντας στα συμπεράσματα, αν διαχώριζε κάποιος τον εσωτερικό και τον εξωτερικό φωτισμό, προσπάθησα να μαζέψω εδώ, να σας μείνει, μπορεί να φαίνεται κάτι απλό,
αλλά αν το κρατήσετε στο μυαλό σας, σίγουρα θα έχετε όφελος στα έργα που θα κάνετε. Πρέπει πάντα να σκέφτομαι σε ένα εξωτερικό χώρο τι θα πρέπει να φωτίσω και πότε, δηλαδή πρέπει να το λάβω αυτό σοβαρά στο μυαλό μου. Δεν πρέπει να πω στον πειρασμό, είτε είμαι και μελετητής φωτισμού, να τα φωτίσω τα πάντα όλα. Δηλαδή, όσο πιο πολύ φωτίσω, τόσο πιο καλό θα είμαι. Δεν ισχύει αυτό. Θα πρέπει να κάνω έλεγχο των απαιτήσεων, να ακολουθώ τα πρότυπα. Τα πρότυπα δεν έχουν βγει τυχαία. Έχουν ακολουθήσει κάποιες φυσικά μέσες τάσεις, αλλά ικανοποιούν σίγουρα τα επίπεδα φωτισμού τους χρήστες, ειδικά σε δημόσιους χώρους. Και θα πρέπει. Φυσικά, αφού πλέον το επιτρέπει η τεχνολογία, να χρησιμοποιώ συστήματα ελέγχου και να περιορίζω το φωτισμό τις ώρες που δεν χρειάζεται. Δηλαδή, δεν πρέπει να έχω φωτισμένα 10 το πόσημα σε μια πόλη και τα 3 ή τα 2 τα πιο σημαντικά μπορούν να παραμείνουν και σε χαμηλότερη στάθμη αναμένα. Τώρα για τον εσωτερικό φωτισμό, όπως είδατε, όσο προχωράει η επιστήμη, μπαίνουν και άλλοι παράμετροι μέσα που αφορούν τον ανθρωποκεντρικό φωτισμό και την προσέγγιση στο χρήστη. Έχουν κάνει πειράματα οφθαλμίατροι και βιολόγοι ότι όντως σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να απαιτούνται περισσότερα επίπεδα φωτισμού. Η δουλειά του μελετητή είναι να αντισταθμίσει αυτή την παράμετρο με αποδοτικό σχεδιασμό, θα έλεγα, γιατί τα φωτιστικά πλέον είναι αποδοτικά. Και επίσης θα έχω στο μυαλό μου ότι υπάρχουν χιλιάδες φωτιστικά, π.χ. για τα γραφεία, αλλά από πρόσφατη μελέτη που έχει γίνει, μόνο το 10-15% μπορεί να είναι κατάλληλα για την χρήση που μελετάμε. Καταλαβαίνετε ότι αν αφοσιώνομαι εγώ μόνο στο κομμάτι της μελέτης, ο χρόνος ίσως που θα επιλέξω από το κατάλληλο φωτιστικό μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Και θα πρέπει να υπάρχει και αξιολόγηση των μελετητών, γιατί κατά ψέματα πάρα πολλοί μελετητές προσπαθούν να έχουν την εύκολη λύση, τα σκονάκια από τις εταιρείες. Οι εταιρείες βολεύονται να δίνουν αυτά τα σκονάκια. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα σκονάκια για την επίλυση είναι τα σωστά και τα ορθά για έναν κατάλληλο σχεδιασμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα έτρεξα λίγο, ελπίζω να είμαι πολύ γρήγορος και κουραστικός για να προλάβουμε το. Ευχαριστούμε πολύ.